Καλώς ήρθατε στα μαθήματα Public School. Θα απαντήσουμε στην ερώτηση 1 του σχολικού βιβλίου, η οποία βρίσκεται σε σελίδα 18 και ανήκει στην εισαγωγή. Ας δούμε τι λέει. Πόσο μήκος νομίζεις ότι έχει το χέρι σου? Έλεγξε την απάντησή σου μετρώντας το. Ποιο νομίζεις ότι έχει μεγαλύτερο μήκος, το άνοιγμα των χεριών σου ή το σώμα σου? Μέτρησέ τα για να ελέγξεις την απάντησή σου. Καταρχήν, να αναφέρουμε ότι το μήκος των χεριών στους περισσότερους ανθρώπους, το μήκος του χεριού μάλλον στους περισσότερους ανθρώπους, κυμαίνεται από 55 έως 65 εκατοστά. Αυτό ο καθένας από εσάς μπορεί να το διαπιστώσει μετρώντας με μια μετροτενία. Τώρα, ποιο άραγε έχει μεγαλύτερο μήκος, το άνοιγμα των χεριών ή το σώμα του ανθρώπου? Στους περισσότερους ανθρώπους, το άνοιγμα των χεριών έχει το ίδιο περίπου μήκος με το σώμα. Αυτό είναι ένα μέτρο σύγκρισης από τους γιατρούς για να καταλάβουν αν κάποιο άτομο έχει μακριά άκρα. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που έχει άνοιγμα χεριών μεγαλύτερο από το μήκος σώματός του, τότε το άτομο αυτό θεωρείται ότι έχει μακριά άκρα. Ή αντίστοιχα, αν έχει μήκος ανοίγματος χεριών μικρότερο από το μήκος σώματός του, τότε έχει μικρά άκρα. Ο καθένας από εσάς τώρα μπορεί να μετρήσει το άνοιγμα των χεριών του με μια μετροτενία, καθώς και το μήκος σώματός του, που είναι στην ουσία το ύψος του, για να διαπιστώσει σε ποια κατηγορία ανήκει, αν έχει μακριά ή μικρά άκρα, ή καθώς και να βρει ακριβώς τις ακριβείς διαστάσεις τόσο των χεριών του, όσο του ανοίγματος των χεριών του, όσο και του ύψους του. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλή συνέχεια.